Δεν ξέρω αν θέλει σχολά να μα πει. Okay. Είδα και την ανάρτηση που κάνει για τον Στέλιο τον Σεραφίδη, που είχαμε την απώλεια μεγάλο αυτού παλιού παίκτη στην ΑΕΚ. Είδα το ανέβασε φωτογραφία και έγραψε και δύο λόγια. Προφανώς το ξέρει καλύτερα από εμά που το παρακολουθούσαμε από μακριά. Με τον κύριο Στέλιο. Τι να πω. Με τον κύριο Στέλιο συγκινούμε μόνο που γίνεται η αναφορά αυτή, γιατί όταν ήρθα για να παίξω προγραμματικό ποδόσφαιρο, ειδικά την πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ, από τη Λάρισα, ο κύριος Στέλιος ήταν τότε προπονητής θεματοφυλάκων στην πρώτη ομάδα. Που σημαίνει ότι το ξέρω από το 1988. 1989. 88, καλοκαίρι, όλο το χρόνο. Από εκεί πέρα είχα την τιμή, είχα την τύχη και την ευλογία, όχι μόνο να τον έχω σαν δάσκαλο εκεί, γιατί ο κύριος Στέλιος ήταν πάντα, μα πάντα, και το τονίζω, δίπλα σου, με τις συμβουλές του, χωρίς ποτέ να του το ζητήσεις, ήταν εκεί για να μπορέσει να σου δώσει τη δική του συμβουλή, όπως έβλεπε τα πράγματα. Ήμουν πάρα πολύ μικρός τότε και είχα την τύχη αυτή να μπορέσω να ακούσω τις συμβουλές του. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια, έτυχε πάλι ως προπονητής που ήμουν και στην πρώτη ομάδα, αλλά και στις ακαδημίες, να είμαστε συνεργάτες, όσους συνεργάτες μπορεί να είμαι με τον κύριο Στέλιο και να λέω ότι είμαι συνεργάτης. Και από εκεί και πέρα, αφού τελείωσε και το ποδόσφαιρο, είχα ακόμα πάλι την τύχη να αγωνιστώ μαζί του ως παλέμαχος. Δηλαδή πέρασα από όλα τα στάδια, γι' αυτό είχα έτσι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση, όπως έχουν όλοι όσοι τον ξέρουν, όλοι όσοι τον γνωρίσαμε. Ήταν ένας άνθρωπος όντως έτσι ακριβώς όπως τον έχουν περιγράψει, χωρίς να πω περισσότερες κουβέντες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η αγάπη την οποία είχε για την ομάδα, για την ΑΕΚ, ήταν ένα ιδιωτελής. Δεν ζήτησε ποτέ κάτι. Το έκανε από την ψυχή του, το έκανε από την καρδιά του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα φωτεινό, θα έλεγα, και καλό θα είναι όχι απλά να το ξεχάσουμε, απλά να δίνουμε το παράδειγμα ο κύριος Σεραφίδης, όταν θέλουμε να λέμε για οποιαδήποτε ομάδα και την αγάπη που έχει κάποιος για την ομάδα αυτή, χωρίς, ξαναλέω και το τονίζω, με ανιδιοτέλεια, αλλά μόνο και μόνο με την καρδιά του να βοηθήσει τον οποιονδήποτε, χωρίς να έχει κάποιον τάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να δούμε το ποδόσφαιρό μας να αλλάζει και να σταματήσουν αυτά τα, να το πω έτσι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά και κρυβόμαστε πολλές φορές πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν ξέρω αν είναι σκληρό αυτό που θα πω, ότι έχω κάποιο γνωστό για να μπορέσει να με βοηθήσει. Ο κύριος Στέλιος ήταν εκεί να βοηθήσει, γιατί το έκανε από την ψυχή του. Και κλείνω εδώ, ας είναι η αιωνία η μνήμη του και να μην την ξεχάσουμε ποτέ και να το θυμόμαστε πάντα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους.